Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Είμαι η Λουκία Γερακίτη, είμαι διαιτολόγος-διατροφολόγος και σε συνεργασία με το Pharmacy 95 θα σας δώσω φοβερές μυστικές συνταγές για ροφήματα που θα δυναμώσουν την άμυνα του οργανισμού σας. Θέλω να σας τονίσω πως και αυτόν τον χειμώνα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις ιώσεις, τη γρήπη και τα κρυολογήματα. Καλό θα είναι να έχουμε ένα ισχυρό νοσοποιητικό για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε από τις ιώσεις και τα κρυολογήματα. Με απλές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούμε να έχουμε μια ακμαία ανοσοποιητική λειτουργία. Προσπαθήστε να τρώτε ισορροπημένα και υγιεινά, διατηρήστε ένα φυσιολογικό βάρος, διακόψτε το κάπνισμα, τηρήστε τους γενικούς κανόνες υγιεινής, διαχειριστείτε καλύτερα το άγχος και κοιμηθείτε επαρκώς. Όλα αυτά θα θέσουν γερές βάσεις για να είστε 100% παραγωγικοί και να μην χάσετε ούτε μία μέρα δράσης αυτή τη σεζόν. Τώρα, αν αναζητάτε το κάτι της παραπάνω, σας έχω 4 πανεύκολα ροφήματα που θα σας εκτοξεύσουν. Το πρώτο είναι ένα δυναμωτικό πρωινό ποτό κατά των ιώσεων. Είναι αυτό εδώ. Το δεύτερο είναι το πιο αντιοξειδωτικό ρόφημα που υπάρχει στον κόσμο. Για το τρίτο έχουμε το διάσημο ginger shot, ένα σφινάκι δηλαδή με βάση την πιπερόριζα. Και το τρίτο, αλλά σημαντικό εξίσου, είναι το αφέψιμα με κρόκο κουζάνης. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Το πρωινό ρόφημα που θα σας δείξω μπορεί να πάρει και τη θέση του πρωινού γεύματος, αφού έχει φρούτα και λαχανικά. Η συνταγή είναι πανεύκολη. Στον κάδο του μίξερ ή στο μούλτι τοποθετούμε σε κομμάτια ένα πορτοκάλι, ένα λεμόνι, ένα βολβό πατζαριού, ένα κοφτό κουταλάκι κουρκουμά και περίπου μια κούπα μπέρι ζυρώδη. Θέλουμε και ελάχιστο μαύρο πιπέρι. Πάμε να το δείξουμε. Έχω εγώ εδώ μερικά κομμένα. Βάζουμε τον κουρκουμά μας. Περίπου μισό κουταλάκι φτάνει. Εγώ έχω εδώ μερικά berries που είναι πολύ πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Και για εξτρά απορρόφηση βάζουμε και λίγο μαύρο πιπεράκι. Τα κλείνουμε. Και πάμε για δράση. Wow. Φυσικά μπορείτε να προσθέσετε λίγο νεράκι για να γίνει ακόμα πιο ρευστό. Και έχουμε το τέλειο ρόφημα. Αυτό το ποτήρι λοιπόν μας δίνει βιταμίνη C, κουρκουμίνη που λόγω της παρουσίας του πιπεριού αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητά της και μας δίνει την ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική της δράση, φυτικές ίνες, βήτα λαΐνες με σημαντικές αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες από το παντζάρι και φυσικά φλαβονοειδή, ανθοκιανίνες και ρεσβερατρόλη από το ρόδι ή τα μούρα. Το δεύτερο σούπερ αντιοξειδωτικό ρόφημα προέρχεται από ένα ευρέως γνωστό φυτό, τον Ιβίσκο. Το όμορφο αυτό φυτό με τα κόκκινα άνθη κρύβει ιδιαίτερες ιδιότητες που σχετίζονται με το καρδιαγγειακό μας σύστημα, τον προστάτη και το ανοσοποιητικό μας. Η διαδικασία πανεύκολη. Από βραδύς βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού ή βίσκο αποξηραμένο σε ένα ποτήρι νερό και απλά το βάζουμε στο ψυγείο. Αυτό την άλλη μέρα θα έχει αυτό ακριβώς το χρώμα. Για να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο αφέψιμα, μπορείτε να στάξετε λίγες σταγόνες λεμονιού και να βάλετε για τους πιο γλυκατζίδες λίγο μελάκι. Μπορείτε, αν θέλετε, να το πίνετε και ως χωνευτικό μετά από το μεσημεριανό σας γεύμα. Ίσως επιδράσει και στις μεταγευματικές λιγούρες. Ο Ιβίσκος είναι το πιο αντιοξειδωτικό ρόφημα που μπορούμε να πιούμε. Είναι πιο δυνατό, ακόμη και από το πράσινο ή το matcha tea. Και πάμε στο ginger shot, το σφινάκι δηλαδή πιπερόριζας. Πολτοποιούμε το ginger, όσο πιο πολύ βάλετε, τόσο πιο μεγάλη αψάδα θα έχει. Το ρίχνουμε στο blender και μέσα βάζουμε πάλι μισό κουταλάκι αγαπημένο κουρκουμά. Εδώ θέλουμε λίγο καγιέν. Χυμό από 2-3 λεμόνια, ανάλογα πόσο ζουμερά είναι, και μαύρο πιπέρι. Μην το φοβηθείτε,
Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σφινάκι δύναμης. Και πάμε! Έχουμε λοιπόν έτοιμο το μείγμα μας, το οποίο μπορεί να μπει στο ψυγείο και να το πίνουμε ανά 40 με 50 ml για τις επόμενες 5 ημέρες ή μπορούμε να το καταναλώσουμε εκείνη την ώρα. Στην υγεία σας! Τέλειο! Το ginger όταν καταναλωθεί ζεσταίνει το σώμα χάρη στη τζιντζερόλη. Από μελέτες φαίνεται πως επιταχύνει την ανάρρωση από το κρυολόγημα. Δυναμώνει το ανοσοποιητικό και σε άτομα με οστεοαρθρίτιδα βελτιώνει τον πόνο. Αν τώρα δεν μπορείτε να το πιείτε σαν σφινάκι, μπορείτε να το βάλετε στην κατάψυξη σε παγοκυψέλες. Αυτό είναι αυτό που έφτιαξα εγώ. Θα βάζετε ένα παγάκι κάθε φορά που πίνετε κάποιο αφέψιμα. Και αν ψάχνετε το αφέψιμα που θα προσφέρει ενδυνάμωση της ανασολογικής απόκρισης του οργανισμού σας, αυτό δεν είναι άλλο από εκείνο που φτιάχνουμε με κρόκο κοζάνης. 2-3 τριχάκια αρκούν με βραστό νερό και σκέπασμα για 10 λεπτά. Το αποτέλεσμα είναι ένα φανταστικό κίτρινο ρόφημα που μαζί με μέλι πάλι και λεμόνι θα ανεβάσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Αν σας φαίνεται πολύ πικρό, μπορείτε να προσθέσετε λίγο μέλι. Και αν δεν έχετε πιει το ginger shot σας το πρωί, μπορείτε να το προσθέσετε μέσα. Στην υγεία σας! Ο κρόκος οφείλει την αντιοξειδωτική και αντικαρκυνική του δράση στη βιταμίνη α και τα ρετινοειδή που περιέχει. Η κροκίνη, βασικό συστατικό του κρόκου κοζάνης, χαρακτηρίζεται από ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, προστατεύοντας από τη βλάβη των κυττάρων που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Νομίζω πως όλοι θα φτιάξετε κάτι από τα παραπάνω. Είναι τόσο απλά, με τόσο ευεργετικά συστατικά που αξίζουν τον κόπο. Να θυμάστε μόνο πως σε υπερβολικές δόσεις πιπερόριζας, υβίσκου ή κρόκου κοζάνης μπορούν να επηρεάσουν την πιθανή καρδιακή, αντιδιαβητική ή αντιπυκτική αγωγή. Το φαρμακείο της φύσης είναι αληθινά απέραντο, αλλά πάντοτε πρέπει να συμβουλευόμαστε τον θεράποντα γιατρό ή διαιτολόγο για να είμαστε σίγουροι πως δεν θα υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση. Μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε 3 από εσάς ένα φανταστικό σετ της Health Aid για ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού. Αν σας άρεσε το βίντεό μας, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις. Θέλω να δοκιμάσετε τις συνταγές και να μας στείλετε στα σχόλια τις εντυπώσεις σας και οποιαδήποτε απορία. Μέχρι το επόμενο μας βίντεο, να είστε καλά!